Μια καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρίτα, κύριε Πρόεδρε. Η εξέλιξη Στεφανία νόσου 2020, αν ξεκινήσουμε από τα χρόνια Στεφανία σύνδρομα, θα μπορούσαν να τελειώσουν με μια, να αρχίσουν για να τελειώσουν με μια μελέτη. Τη μελέτη Ισχύμια. Η μελέτη αυτή στήχησε 100 εκατομμύρια δολάρια, κράτησε 8 χρόνια και ήρθε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο μας ταλανίζει και την τελευταία 20ετία με πολλές μελέτες. Αν η επεμβατική αντιμετώπιση σε σχέση με τη συντηρητική αντιμετώπιση της χρόνιας στεφανίας νόσου υπερτερεί σε ασθενείς με μετρίου και σοβαρού βαθμού ισχυμία. Οι ασθενείς αυτοί κάνανε CT αγγιογραφία πριν τη τυχεοποίηση για να αποκλειστεί η νόσος του κυρίου στελέχους και τα φυσιολογικά στεφανία αγγεία και μετά έγινε τυχεοποίηση σε επεμβατική και συντηρητική αντιμετώπιση. Εδώ βλέπετε ότι το 75% έκανε stress imaging με stress echo, SPECT, cardiac MRI για τον προσδιορισμό της ισχαιμίας. 87% είχαν μετρίου ή σοβαρού βαθμού ισχαιμία. Και θέλω λίγο να προσέξετε λίγο ποιοι ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη, οι οποίοι έχουν και ένδειξη επεμβατικής αντιμετώπισης και υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη μερίδα ασθενών. Είναι οι ασθενείς με χρόνια στεφανία νόσου και καρδιακή ανεπάρκεια κλάση 3 και 4, στη Θάνχη παρά τη μέγιστη φαρμακευτική θεραπεία, κλάσμα εξωτήσεως κάτω από 35%, οξύ στεφανείο σύνδρομο του τελευταίου 2 μήνες, PCI or CABG τον τελευταίο χρόνο, GFR κάτω από 30 ή σε αιμοδιήθηση. Επίσης, νόσος στελέχους. Τι έδειξε η μελέτη, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους ασθενείς, ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συντηρητική και στην επεμβατική αντιμετώπιση όσον αφορά το πρωτογενές τελικό σημείο, καρδιαγγειακή θνητότητα, έφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθή στην θάγη που χρειάζεται νοσηλεία, καρδιακή ανεπάρκεια και αναταχθήσια καρδιακή ανακοπή. Και στο δευτερογενές τελικό σημείο, που είναι πολύ σημαντικό, καρδιαγγειακή θνητότητα και θάνατος, δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο, συντηρητική και επεμβατική αντιμετώπιση. Παρατηρήθηκε όμως ένα pattern, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, ότι στον πρώτο χρόνο αυξήθηκαν τα εμφράγματα στο σκέλος της επεμβατικής αντιμετώπισης και αυτό οφείλεται στα πύρη επεμβατικά εμφράγματα, τα οποία δεν επηρεάζουν τη μακροχρόνια πρόγνωση. Και βέβαια μετά τα 3,5 χρόνια αυξήθηκαν τα αυτόματα εμφράγματα, τα εμφράγματα στο συντηρητικό σκέλος της θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, την τελευταία δεκαετία ελαττώθηκε και ο θάνατος και το έφραγμα του μυοκαρδίου σημαντικά, όταν βλέπετε στο πάνω μέρος τη μελέτη Carriage ότι ήταν 19% έναντι 18,5% συντηρητική και επεμβατική αντιμετώπιση. Πάμε τώρα σε μια δεύτερη εξέλιξη. Αφορά την αξονική, τον προσδιορισμό του calcium score με την αξονική στεφανιογραφία, όπου φαίνεται ότι συνδέεται το calcium score με την ανάδειξη αποφρατικής στεφανίας νόσου. Και εδώ η θεραπεία, καμιά φορά σε πρώτη προληπτική θεραπεία με ασπιρίνη και στατίνη, έχει νόημα. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι αυτή η εργασία που αφορούσε 40.000 ασθενείς, όπου είναι ένα χρήσιμο κλινικό εργαλείο για να προσδιορίσουμε τους ασθενείς που έχουν πιθανότητα στεφανίας νόσου. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε από τα guidelines το πάνω σχήμα, που χρησιμοποιεί το φύλλο, την ηλικία και τα συμπτώματα για να προσδιορίσουμε αν κάποιος με θωρακικό άλγος έχει πράγματι αποφρατική στεφανία νόσου. Παραδείγματος χάρη, ένας άντρας 70 ετών, ο οποίος έχει τυπική στιθάγχη και έχει ένα παράγοντα κινδύνου, έχει 45% περίπου πιθανότητα στεφανίας νόσου. Αν σε αυτό προσθέσουμε το calcium score, τότε μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η αρνητική προγνωστική αξία. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έρχονται με θωρακικό άλγος να καθορίσουμε αν πραγματικά υπάρχει αποφρατική στεφανία νόσου. Και πάμε στην εξέλιξη στην επεμβατική καρδιολογία που αφορά τις ασβεστομένες βλάβες. Οι βλάβες με ασβέστιο, όπως προσδιορίζονται είτε με την αξονική είτε με την στεφανιογραφία, είναι αυτές που έχουν τη μικρότερη αποτελεσματικότητα με μπαλόνι και στέντ. Δεν μπορούν να ανοίξουν εύκολα. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσαμε ένα πιο σύνθετο εργαλείο που λέγεται περιστροφική αθυρεκτομή. Τώρα, φέτο, είχαμε αυτή την εξέλιξη, την ενδοαγγειακή λιθοτριψία. Με ένα μπαλόνι το οποίο κάνει ακουστικά κύματα, γίνεται ρογμές πάνω στο ασβέστιο και μετά διευκολύνεται η τοποθέτηση στέντ. Και η μελέτη Disrupt Coronary Artery Disease 3 έδειξε πολύ καλά αγγειογραφικά αποτελέσματα και μείωση των επιπλοκών σε ασθενείς με ασβεστομένες βλάβες, 92% επιτυχία. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε ήδη στη θεραπευτική κλινική το 2020 με πολύ καλά αποτελέσματα. Την ενδοαγγειακή λιθοτριψία ή Shock Wave. Τώρα, όσον αφορά το μεγάλο ερώτημα με την νόσο του στελέχου. Η νόσο του στελέχου μέχρι σήμερα ήταν το gold standard του bypass, τη αλλοσοφανία παράκαμψη. Μελέτες όμως όπως η Pre-Combat, Syntax 10 χρόνια, Excel και Noble
έδειξαν σε αυτή τη μεταανάλυση ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μακροχρόνια αθλητότητα, είτε πάμε με PCI και DES, είτε πάμε με αρτοσοφανία παράκαμψης ενός από τους στελέχους. Παρατηρήθηκε μόνο αύξηση των επεμβάσεων, των επανεπεμβάσεων στο σκέλος της αγκιοπραστικής. Βέβαια, αφορούσε βλάβες μετρίου και σοβαρού κινδύνου. Επομένως, πού καταλήγουμε σε αυτό? Αν έχουμε syntax score, που είναι ένας δείκτης αγκιογραφικής βαρύτητος, δηλαδή βλάβες που αφορούν κυρίως το στόμιο και το σώμα του στελέχους, τότε πρέπει μπορούμε να προχωρήσουμε άνετα σε αγκιοπραστική, και αυτό κάνουμε και στη θεραπευτική κλινική. Από την άλλη πλευρά, αν έχουμε σύνθετη βλάβη στους διχασμούς με syntax score, δηλαδή μεγάλη αγκιογραφική βαρύτητα πάνω από 33, κλάση 1 ένδειξη αποτελεί τον bypass. Πάμε στα οξία στεφανία σύνδρομα. Οι ασθενείς με οξία φραγματομυοκαρδίου που έρχονται για πρωτογενή αγκιοπραστική, σε ένα 30 με 50% έχουν πολυαγία κοινόσο. Και το ερώτημα είναι, τι θεραπεύουμε, μόνο την ένοχη βλάβη ή κάνουμε πλήρη επανεμάτωση? Σε αυτό υπήρχαν πολλές μελέτες, με τελευταία τη μελέτη Complete σε 4.000 ασθενείς, που έδειξε η υπεροχή της πλήρης επανεμάτωσης, και ήρθε αυτή η μεταανάλυση στο JAMA Cardiology του 2020, που περιλάμβανε όλες αυτές τις μελέτες και δείχνει ότι αν σε αυτούς τους ασθενείς με στέμι και πρωτογενή αγκιοπραστική με πολυακιακή νόσο κάνουμε πλήρη επανεμάτωση, ελαττώνουμε και την καρδιακιακή θνητότητα και τον συνδυασμό καρδιακιακής θνητότητας και οξέως εφράγματος του μυοκαρδίου. Όσον αφορά το ίδιο το έμφραγμα, υπάρχει η θεωρία της φλεγμονής, και πράγματι η φλεγμονώδης διαδικασία συνεισφέρει και στην ευάλωτη αθυρωματική πλάκα, αλλά και αμέσως μετά το οξύεφραγμα του μυοκαρδίου. Και σε αυτή τη μελέτη, τη μελέτη Colcock, εστιάστηκε στην αντιμετώπιση της φλεγμονής χρησιμοποιώντας ένα φτηνό φάρμακο, γνωστό σε όλους μας, την κολχικίνη, σε δόση 0,5 μιλιγκράμμα ένετα του πλασέμπο, σε 4.600 ασθενείς. Τι έδειξε η μελέτη? Ελάττωση κατά 48% των μυζώνων καρδιαγιακών συμβαμάτων, ελαττώνοντας κυρίως τις επεμβάσεις επανεμάτωσης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη φλεγμονώδη διαδικασία στο οξύεφραγμα του μυοκαρδίου. Και υπάρχει το τελευταίο στη βιβλιογραφία, το σύνδρομο Μινόκα. Τι σημαίνει Μινόκα? Myocardial infraction without obstructive coronary artery disease, δηλαδή οξύεφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς σημαντική στένωση στη στεφανιογραφία. Έρχεται ο ασθενής, έχει θωρακικό πόνο, έχει θετική τροπονίνη, ανάσπαση το εστέ στο καρδιογράφημα, αλλά στη στεφανιογραφία δεν βρίσκουμε σημαντική στεφανία νόσο. Τι πρέπει να κάνουμε για να κατευθύνουμε τη θεραπεία? Πρέπει να δούμε ποια είναι η υποκείμενη αιτία του Μινόκα, και σε αυτό το πιο χρήσιμο εργαλείο σήμερα είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Μελέτες έδειξαν ότι στο 30% περίπου οφείλεται σε ρήξη αθυρωματικής πλάκας, αλλά ένα 33% έχει μυοκαρδίτιδα και ένα μικρότερο ποσοστό σύνδρομο Τακοτσούμπο. Και ποια είναι η προγνωστική αξία αυτού του συνδρόμου? Οι ασθενείς με Μινόκα έχουν χαμηλότερο ποσοστό θανάτου και δυσμενών καρδιαγιακών συμβαμάτων, όπως και επανασαγωγών στο νοσοκομείο, σε σχέση με το κλασικό έμφραγμα με απόφραξη. Όμως, σε ηλικία πάνω από 65 ετών έχουν μεγαλύτερη επίπτωση και θανάτου και επανεσαγωγών. Ένας στους 5 θα κάνει επανεσαγωγή στο πρώτο έτος και ένας στους 10 θα καταλήξει από οξύεφραγμα του μυοκαρδίου στο πρώτο έτος. Επομένως, είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο για που πραγματικά ψάχνουμε να κατευθύνουμε την πιο σωστή θεραπεία. Όσον αφορά το καρδιογενές σοκ, το καρδιογενές σοκ είναι το τελευταίο εμπόδιο που δεν έχουμε ρίξει, το τελευταίο χειρό που δεν έχουμε κατακτήσει τη θεραπεία του εμφράγματος. Αν δεν πάρει θεραπεία επανεμάτωσης, έχει 90% θνητότητα. Αν γίνει αγκιοπλαστική, έχει 50% θνητότητα. Και αυτό που προτείνεται σήμερα, πράγμα που δεν υπάρχει στη χώρα μας και πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει, είναι τα Cardiac Shock Center. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας ασθενής με καρδιογενή καταπληξία, αφού πάρει σταθεροποίηση άμεση, θα πρέπει να μεταφερθεί για διάνοιξη της ενόχου βλάβης. Θα γίνει δεξιός καθετηρασμός και θα πρέπει να προχωρήσει στο Cardiac Shock Center για να κάνει προχωρημένη μηχανική υποβοήθηση της καρδιάς μέσα από μια ομάδα που ονομάζεται Shock Team. Και αυτή η μηχανική υποβοήθηση αφορά την Tandem Card, την Μπέλα ή το ECMO και λιγότερο την ενδορυτική αντλία αντιώθηση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο μηχανικό μέσο υποστήριξης κυκλοφορίας. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη και στη χώρα μας να δημιουργηθεί ένα shock center, και το νοσοκομείο Αλεξάνδρα θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Όσον αφορά την αντιμοπεταλιακή θεραπεία, έχουμε εξελίξει εδώ. Είναι γνωστό ότι ένας ασθενής με στέντ ή με οξύ στεφανίων σύνδρομο πρέπει να πάρει τουλάχιστον για 6 με 12 μήνες διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή, ασπιρίνη και αναστολία P2Y12 των ομοπεταλίων. Οι μελέτες των τελευταίων χρόνων και η μελέτη Τάικο έδειξαν ότι μπορούν να μικρύνουμε αυτό το διάστημα και να το πάμε στους 3 μήνες στα οξία στεφανία σύνδρομα και στον 1 μήνα στη χρόνια στεφανία νόσο. Επομένως, είναι μια σημαντική εξέλιξη που το συναντάμε κάθε μέρα και στην κλινική, οπότε μπορούμε να κόψουμε τη διπλή αντιμετριακή αγωγή, οπότε να
ο ασθενής είναι υψηλού μοναχικού κινδύνου, μπορούμε να τη διακόψουμε ή όχι. Οι μελέτες αυτές και η μεταανάλυση μας δίνουν μια απάντηση. Το βλέπετε εδώ, έχουμε 40% ελάττωση των αιμορραγιών όταν κόβουμε την ασπιρίνη στους 3 μήνες, χωρίς να επηρεάζονται τα μείζωνα καρδιαγιακά συμβάματα. Και πάμε στο θέμα της προθεραπείας. Όταν έρθει ένας ασθενής με non-STEM στα εξωτερικά αιτρία του νοσοκομείου μας, μέχρι τώρα τον φορτίζαμε με υψηλές δόσεις P2Y12 αναστολέων, δηλαδή είτε κλοπιδογρέλ, είτε πρασοπρέλ, είτε ticagrelor. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι αν πάει κανείς χωρίς προθεραπεία, πρώιμα, άμεσα, ελαττώνει τη θνητότητα και τις επανεπεμβάσεις, ενώ αν πάει καθυστερημένα, τότε αυξάνονται σημαντικά και η καρδιακιακή θνητότητα και οι επανεπεμβάσεις, γιατί αυξάνονται οι θρομβώσεις στα αγγεία και άρα προτείνεται από τα guidelines. Στο τέλος βλέπετε, δεν προτείνεται η προθεραπεία αν πάει άμεσα, μέσα στις 2 πρώτες ώρες, ο ασθενής. Δεν χρειάζεται να κάνει προθεραπεία στα εξωτερικά ιατρία. Αν πάει όμως καθυστερημένα, μετά τις 12 ώρες ή τις 24 ώρες, πρέπει να κάνει προθεραπεία με κλοπιδογρέλι, πρασουγρέλι ή ticagrelor. Και το θέμα των ηλικιωμένων είναι ένα πρόβλημα στα οξέα στεφανεία σύνδρομα, γιατί οι κατευθύνσεις οδηγίες συνιστούν δραστικούς παράγοντες. Αυτοί όμως αυξάνουν την αιμορραγία. Και η μελέτη Popular Age έρχεται να δώσει μια απάντηση αν ο λιγότερος δραστικός παράγοντας που είναι η κλοπιδογρέλι σε σύγκριση με τη ticagrelor, αν πραγματικά μπορεί να ελαττώσει και τις αιμορραγίες χωρίς να επηρεάσει τα μείζωνα καρδιακά συμβάματα. Η μελέτη έδειξε ότι δεν επηρεάζει τα μείζωνα καρδιακά συμβάματα σε σχέση με τη ticagrelor και ελαττώνει τις μείζωνες και ελάσσονες αιμορραγίες. Επομένως, ένας ηλικιωμένος πάνω από 70-75 ετών που έρχεται στο νοσοκομείο με οξύ στεφανέο σύνδρομο, άνετα μπορεί να χορηγηθεί η κλοπιδογρέλη αντί των ισχυρών παραγόντων. Και θα τελειώσω με μια παρατήρηση για το COVID-19. Στην περίοδο της πρώτου κύματος της πανδημίας, εδώ είναι από την Καλιφόρνια, παρατηρήθηκε αυτή η εικόνα που βλέπετε, ότι ενώ δεν υπήρχε μέχρι και τον Μάρτιο καμία διαφορά ανάμεσα στο 2019 και στο 2020 στις αγωγές στα εμφράγματα, με την αύξηση, με την μπλε γραμμή που βλέπετε πάνω του COVID-19, ελαττώθηκαν σημαντικά οι εισαγωγές με οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου στα νοσοκομεία. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο. Η μία θεωρία είναι ότι υπάρχει ο φόβος να πλησιάσουν τα εξωτερικά ιατρία σε ένα περιβάλλον COVID-19. Και η άλλη θεωρία είναι ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής στην περίοδο COVID, η ελάττωση του εργασιακού στρες και η καλύτερη διατροφή και η άσκηση βοήθησαν σε αυτό. Θα δούμε στο μέλλον τι σημαίνει με αυτό. Πάντως, ίδια δεδομένα είχαμε και στην Ελλάδα. Από τη μελέτη ηλιακτής που ηγείται το νοσοκομείο μας σε 52 νοσοκομεία στη χώρα, μειώθηκαν τα εφράγματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατά 20%, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα κατά 40%. Και από μια μελέτη που παρουσιάσαμε στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, κάναμε αυτή τη σημαντική παρατήρηση, η οποία υπάρχει και αυτή τη στιγμή σε πολλές δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, ότι οι ασθενείς καθυστερούν να έρθουν στο νοσοκομείο μετά από ένα οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας ήταν 113 λεπτά το 2019, 369 λεπτά την περίοδο της πανδημίας. Ο συνολικός ισχυμικός χρόνος, που δεν πρέπει να ξεπερνάει σε καμία περίπτωση 180 λεπτά, ήταν 502 λεπτά, όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος της διαφάνειας, σε σχέση με 142 λεπτά το 2019. Η πανδημία δηλαδή του κορονοϊού οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση στην προσέλευση των ασθενών με στέμι και αυτό οδηγεί σε περισσότερους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μηχανικές επιπλοκές του μυοκαρδίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.